Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να χαιρετήσω τον γραμματέα της ΟΖΑΚ, τον κύριο Πάμπο Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Επίσης, καλό μεσημέρι. Απολογούμε για την αφοτυχία της σύνδεσης. Κανένα πρόβλημα. Και έτσι θα τα πούμε. Έχει να κάνει με το νομοσχέδιο που είναι τώρα σε δημόσια διαβούλευση, που προβλέπει για το θεσμό του συνηγόρου του ασθενούς. Κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Κουλούμα επί τούτου, έγινε λόγος, έτσι ήταν και βαριοί χαρακτηρισμοί για το Υπουργείο Υγείας και αυτό το χέρι που άλλαξε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και τι ήταν η κατάληξη και της ΣΑΚ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το συνήγορο του ασθενούς και αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνεται δεχτή στο Προεδρικό, όχι από τον Πρόεδρο, από τον Υφυπουργό. Όπως τα έχετε αναφέρει, είναι λόγω της απουσίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας η αίτηση μας για να δούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει γίνει αποδεκτή. Θα δούμε τον κύριο Υφυπουργό στην προκειμένη περίπτωση, με τον οποίο θα συζητήσουμε το όλο θέμα όπως έχει εξελιχθεί και θα δούμε ακριβώς ποιο είναι το όποιον επόμενο βήμα επί του σχεδίου. Ναι, γινόταν σε ανακοίνωσή σας λόγος για βαθύ κράτος και λοιπά. Αυτά θα τα αναφέρετε και στον Υφυπουργό, δηλαδή θα κατονομάσετε αυτούς που είχαν συντάξει το νομοσχέδιο ή που πήραν αυτή την απόφαση να αφαιρέσουν όλες τις πρόνοιες που είχαν συμφωνηθεί. Να το δούμε το θέμα όσο πιο απλά γίνεται. Το νομοσχέδιο το οποίο είχε στα χέρια του Υπουργείου Υγείας είχε παραδοθεί από την ΟΣΑΚ. Άρα γνωρίζαμε τι έγραφε μέσα των νομοσχέδιων και όλη την επεξεργασία την οποία είχε γίνει μέχρι την παράδοση του. Αυτό το οποίο είχε βγει έξω για διαβούλευση ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από εκείνο το οποίο είχαμε παραδώσει. Εάν πάρουμε και σαν δεδομένο το γεγονός ότι στο καταρχή είχε λεχθεί ότι ο κύριος Υπουργός δεν είχε δει το περιεχόμενο και αν το είδε και προχώρησε με όλες εκείνες τις διαφοροποιήσεις, θα μείνω ως εδώ να τις πω, διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει, τότε και το έχουν βγάλει σε δημόσια διαβούλευση και να ανατρέψω και κάτι που είχε πει ο κύριος Υπουργός τις πρώτες ημέρες, μπορούσε πολύ εύκολα να μας καλέσει στο γραφείο του και να πει, κύριε, εφόσον γνώριζε ότι εμείς το είχαμε καταθέσει. Έχουν γίνει κάποιες διαφοροποιήσεις, παρακαλώ περάστε από το γραφείο μου, να δούμε ακριβώς τι έγινε πριν να βγει σε δημόσια διαβούλευση. Ή πιο απλό. Ναι. Όμως, το γεγονός ότι είχε προχωρήσει με τον τρόπο που προχώρησε και το γεγονός ότι ενώθηκε για δημόσια διαβούλευση με όλες εκείνες τις βασικές, έτσι, είναι η βάση του νομοσχεδίου εκείνα τα οποία έχουν αλλάξει. Χωρίς να δοθούν προς την ΟΣΑΚ οι όποιες επεξηγήσεις, αντιλαμβάνεστε πλέον ότι ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει και να βάλει με το μυαλό του το οτιδήποτε μπορεί να προέκυψε. Ναι, σας είπαν από το Υπουργείο βεβαίως ότι τώρα είναι σε δημόσια διαβούλευση. Είναι μια καλή περίοδος να υποβάλλετε τις εισηγήσεις σας. Μα εισηγήσεις δεν έχουμε για να υποβάλουμε. Έχουμε δώσει το νομοσχέδιο αυτούσιο. Μάλιστα. Δεν έχουμε οποιασδήποτε άλλες εισηγήσεις. Εκείνο το οποίο θέλουμε να γνωρίζουμε είναι γιατί έχουν γίνει όλες εκείνες οι διαφοροποιήσεις. Και μιας και λέμε γι' αυτό και λέμε τον τίτλο έτσι, του νομοσχεδίου αυτού, να εξηγήσουμε λίγο και στους τηλεθεατές τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο και γιατί είναι πολύ σημαντικό να ψηφιστεί στην αρχική του μορφή βεβαίως που είχατε συμμετοχή συμβολή στην συγγραφή του. Ναι, να το δούμε το θέμα όσο πιο απλά γίνεται για να γίνει κατανοητό. Ναι, ναι. Να μην το δούμε από νομικής πλευράς που είναι πιο πολύπλοκο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Γενικό Σύστημα Υγείας. Στο Γενικό Σύστημα Υγείας υπάρχει η εποπτεία του συστήματος, δηλαδή ο επόπτης του Γενικού Συστήματος Υγείας, του οποίου σκοπός και καθήκοντα, όπως προβλέπονται φυσικά και στον νόμο, είναι να εποπτεύει του συστήματος. Είναι το ένα το κομμάτι. Ο συνήγορος του ασθενή δεν ασχολείται, δεν θα έπρεπε να ασχολείται μόνο με το κομμάτι του συστήματος υγείας σαν δημόσιος χώρος, αλλά και με το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο επόπτης του ΓΕΣΥ. Άρα οι βασικές διαφορές είναι ότι υπάρχει ο συνήγορος του ασθενή, μέσω του οποίου θα προωθούνται και θα εποπτεύεται το γεγονός ότι τα δικαιώματα των ασθενών μέσα στο κομμάτι της υγείας επί του συνόλου, όχι στο κομμάτι του εντός του συστήματος ή στο κομμάτι του εκτός του συστήματος, ναι, θα εποπτεύεται και θα προωθούνται όλα εκείνα τα οποία πρέπει για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ασθενών στο θέμα
επί του συνόλου της υγείας. Κύριε Παπαδόπουλε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, διότι δια του παραδείγματος γίνεται και πιο αντιληπτό. Σήμερα, αν συμβαίνει κάτι για να καταγγείλει ένας ασθενής, τώρα πείτε μου αυτός ο επόπτης που λέτε που είναι ο κύριος Καϊσής, που είναι τώρα που εποπτεύει το σύστημα του ΓΕΣΥ. Κοιτάξτε, τον επίτροπο. Με ρωτάτε τώρα εάν είναι ο κύριος Καϊσής που είναι ο επόπτης. Ναι. Άρα, το κομμάτι της εποπτείας του συστήματος αντιλαμβάνεστε ακόμα ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει ποιος είναι. Όχι, ρωτώ εγώ, τον έχω φιλοξενήσει τον άνθρωπο, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και ρωτάμε και ποια είναι αυτή η δουλειά ακριβώς για να το χωρίσουμε. Άρα, ξεκαθαρίζω, το ένα είναι αυτό το κομμάτι της εποπτείας με τον επίτροπο. Έτσι. Ωραία. Το άλλο είναι αυτό που τώρα επιχειρείται να γίνει, να θεσμοθετηθεί. Και δώστε μας ένα παράδειγμα τι μπορεί να κάνει ένας ασθενής και τι μπορεί να του προκύψει για να αποταθεί στο συνήγορ. Ωραία. Να το πάρουμε ένα βήμα πιο πίσω. Προηγουμένως υπήρχαν οι διάφορες επιτροπές στα νοσοκομεία μας, τα οποία μπορούσε κάποιος ασθενής, αν και εφόσον. Επιτροπές παραπών. Που αν και εφόσον υπήρχε κάποιο θέμα σε ένα νοσοκομείο, οποιονδήποτε θέμα και να ήταν, από την εξυπηρέτηση, από το ωράριο, από τη συμπεριφορά του γιατρού, οτιδήποτε μπορούσε να προκύψει εντός του νοσοκομιακού χώρου και ένας ασθενής έβλεπε ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβαίνει, μπορούσε να πάει σε συγκεκριμένες επιτροπές, οι οποίες είχαν κάνει και πάρα πολύ καλό έργο κατά τη διάρκεια που υπήρξαν, να το υποβάλει σαν παράπονο και από εκεί να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης του συγκεκριμένου παραπόνου μέχρι να φτάσει στην λήξη του και να δοθεί προς τον ασθενή η απάντηση για το ποιο ήταν το αποτέλεσμα του παραπόνου το οποίο έχει κάνει. Αυτή τη στιγμή τι δημιουργείται? Δημιουργείται ο θεσμός του συνηγόρου του ασθενή, ο οποίος θα επιτρέπει επί του συνόλου του συστήματος. Όταν λέω σύστημα, λέω εννοώ της υγείας. Άρα, ένας λειτουργός, ο οποίος θα είναι παραδείγματος χάρη σε έναν ιδιωτικό νοσοκομείο και η δουλειά του είναι να καταλήγουν κοντά του τα όποια προβλήματα έχει ένας ασθενής, στα δικαιώματα του ασθενής στο συγκεκριμένο το χώρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο συγκεκριμένος λειτουργός θα προωθεί τα προβλήματα αυτά μέσω και εποπτεύοντας από το συνήγορο του ασθενή μέχρι να καταλήξει να βρεθεί η σωστή λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορεί να γίνει με το θεσμικό του επόπτη στο σύνολο της υγείας, του κομματιού της υγείας. Ναι. Πέραν αυτού, ο επόπτης της υγείας, όπως το μπορεί και εμείς να τον καταλάβουμε, είναι να εποπτεύει ότι το σύστημα εργάζεται σωστά. Όχι αν ένας ασθενής καθυστέρησε μισή ώρα ή δύο ώρες είτε να πάρει τα φάρμακα του είτε να δει τον γιατρό του. Είναι ένα πράγμα η εποπτεία και είναι άλλον η πορεία του ασθενή μέσα στο σύστημα της υγείας. Ναι. Άρα θεσμοθετείται αυτός ο συνήγορος κατά τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε, που έχει συμφωνηθεί, που έχει και μια λογική. Ως διαμαγείας θα εξαφανιστούν όλα αυτά τα οποία καταγγέλουν καθημερινά και στην ΟΣΑΚ οι ασθενείς για τα όσα βιώνουν. Μακάρι να μπορούσαμε ως διαμαγεία να τα εξαφανίσουμε. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι μας. Απλούστατα είναι ένα βασικό όπλο στη φαρέτρα πλέον της λειτουργίας των ασθενών μέσα στον χώρο, ούτως ώστε να μπορούμε θεσμοθετημένα πλέον, εδώ είναι η βάση, θεσμοθετημένα, αυτά τα θέματα να προχωρούν με τρόπον τέτοιο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάλυψη οπουδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό η θεσμοθέτηση. Και εδώ είναι οι βασικές οι διαφορές, διότι από θεσμό πάμε να δημιουργήσουμε έναν υπάλληλο, ο οποίος θα είναι κάτω από το Υπουργείο Υγείας, θα παίρνει οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, θα αναφέρονται τα όποια προβλήματα υπάρχουν, παραδείγματος χάρη στον ιδιωτικό τομέα, στην διεύθυνση, στη διοίκηση ενός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου. Και πείτε μου πώς θα λυθούν τα όποια προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Άρα όλα αυτά θα τα εξηγήσετε την Πέμπτη στον Υφυπουργό. Θα μπορούσαν να σας καλέσουν την Παρασκευή από εβδομάδα να τα πείτε με τον ίδιο τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε και εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, να δούμε έτσι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Γεια σας.